Την αποφασή του να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στην περιφέρεια Πελοποννήσου δήλωσε ο τέος νομάρχης Αργολίδας Δημήτρης Σαραβάκος. Ο συνδυασμός ονομάζεται Ανεξάρτητη Περιφερειακή Πελοποννησιακή Κίνηση Πολιτών. Η προσφορά μου είναι σημαντική και μοναδική, μπορώ να πω, για τον τόπο, σε ό,τι αφορά τα θέματα της αυτοδιοίκησης. Υπήρξα πρώτος αιρετός νομάρχης Αργολίδας, υπήρξα επί χρόνια στην ΕΝΑΕ, υπήρξα πρώτος αντιπρόεδρος της Ένωσης. Έχω στήσει την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση όχι μόνο στην Αργολίδα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με τις παρεμβάσεις μου και με τη συνεργασία των άλλων συναδέλφων νομαρχών. Η σημερινή ανάγκη αναδιάθρωσης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μέσα από τον Καλλικράτη απαιτεί άτομα ικανά και έμπειρα να μπορέσουν να στήσουν από την αρχή πάλι αυτό το εγχείρημα. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια εγώ δεν μπορώ παρά να είμαι στην πρώτη γραμμή. Ήδη η ανεξάρτητη πελοποννησιακή περιφερειακή κίνηση έχει προχωρήσει, έχει κάνει τις διαβουλεύσεις σε όλους τους νομούς και βρίσκεται στην τελική φάση για την ανακοίνωση της καθόδου της στις επόμενες περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν στις 7 Νοεμβρίου. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος και είμαι πολύ χαρούμενος για την διάθεση και την προσφορά των πολιτών σε όλους τους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελείται από 5 νομούς. Από την Αργολίδα, την Κορινθία, την Αρκαδία, τη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Και θα εκλεγούν 51 περιφερειακοί σύμβουλοι. Το εγχείρημα είναι σοβαρό, όμως δεν είναι δύσκολο, διότι τα σημερινά δεδομένα είναι πάρα πολύ ευνοϊκά. Το πολιτικό σύστημα, όπως γνωρίζετε, καταραίει. Οι εκλογές αυτές είναι καθαρά αυτοδιοικητικές και στην πρώτη γραμμή πρέπει να υπάρξουν αυτοδιοικητικά άτομα και μόνο αυτοδιοικητικά. Την ανταπόκριση του κόσμου μέχρι στιγμής πάνω σε αυτήν την απόφαση σας, πώς είναι? Η ανταπόκριση του κόσμου είναι παραπάνω από τα προβλεπόμενα. Σε όλους τους νομούς της περιφέρειας, της αιρετής περιφέρειας Πελοποννήσου υπάρχει σοβαρή ανταπόκριση. Η πυρήνα μας είναι πάρα πολύ αισιόδοξη. Ήδη το ψηφοδέλτιο βρίσκεται στην τελική φάση της κατάρτισής του και σύντομα θα ανακοινωθεί.